Τον Ιμφίο, αδελφοί αγαπήσομαι. Αυτή είναι η παρότρινση, αγαπητή μου, του Ιμνοδού, που μας καλεί με έναν τρόπο μοναδικό να αγαπήσουμε τον Ιμφίο Χριστό. Γιατί ήδη η Εκκλησία μας παρουσίασε τον Κύριό μας ως νυμφίο. Είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα και ο νυμφίος της ψυχής μας. Και είναι η παρότρινση της αγάπης, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός στη ζωή μας από την αληθινή αγάπη. Το ξέρουμε αυτό οι άνθρωποι, γιατί από αγάπη είμαστε πλασμένοι και για την αγάπη. Αλλά εμείς αρνηθήκαμε κάποια στιγμή την αγάπη του πλάστη και δημιουργού και έτσι στραφήκαμε να αγαπήσουμε μόνο τον εαυτό μας και χάσαμε τον παράδεισο, δηλαδή την κοινωνία της αγάπης. Και ήρθε ο αναμάρτητος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, να γίνει ένας από μας για να μας ξανακοινωνήσει την αληθινή και μοναδική αγάπη. Αυτή την αγάπη που είναι αυτή που οδηγεί στην αλήθεια. Γιατί όποιος αγαπήσει τον Χριστό πιστεύει στην αλήθεια του Θεανθρώπου Ιησού ως σωτήρα και λυτρωτή. Γιατί όταν αγαπήσω, τότε ξέρω ότι αυτός που αγαπώ είναι για μένα μια μεγάλη αλήθεια και μοναδική. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια από το να αγαπήσει κανείς τη ζωή του αυτόν που είναι Θεάνθρωπος, δημιουργός μας και πλάστης μας και ταυτόχρονα ένας από μας και αδελφός μας, αγαπητός μας, νυμφίο μας τον θέλει η Εκκλησία. Δεν υπάρχει πιο ακραία κατάσταση από το να νιώσουμε ότι γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Και είναι αυτή η αγάπη μια πράξη αληθινής ελευθερίας, γιατί μόνο ελεύθερα κανείς μπορεί να αγαπήσει, όχι επιδερμικά, ούτε περιπτωσιακά, ούτε απλώς συναισθηματικά. Πολλές φορές παγιδευόμαστε σε έναν συναστημό που συνέστημα μας οδηγεί στο να πιστέψουμε ότι είναι αγάπη, αλλά δεν είναι το συνέστημα πάντα αγάπη. Η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην αλήθεια και είναι κυρίως πράξη ελευθερίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί τούτη την εβδομάδα, την Αγία και Μεγάλη, ελεύθερα να συμπορευθούμε με τον Χριστό, αφού τον αγαπήσουμε και αφήσουμε μέσα μας βαθιά να μιλήσει αυτή η αλήθεια της παρουσίας Του στη ζωή μας. Και τότε, όταν κανείς αγαπήσει, δεν μπορεί παρά να πράξει ό,τι αυτός που αγαπάς θέλει. Γι' αυτό είναι ελεύθερη η υπακοή πλέον στον Χριστό. Δεν είναι εξαναγκασμός. Ούτε γίνεται κανείς μισθωτός για να πάρει τον μισθό του, αλλά γίνεται αγαπητός καρδιακά και φέρνει και πράττει στη ζωή του και ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα αυτού που αγαπάς. Έτσι μας καλεί ο Κύριος και μας θέλει. Όχι οπαδούς ούτε μισθωτούς, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, αλλά φίλους και αδελφούς, αγαπητούς, καρδιακά μαζί Του να συμπορευθούμε μέσα σε αυτή την πορεία όπου ο ίδιος επέλεξε και θέλει να βαδίσει για να δώσει σε μας αληθινή ζωή και σωτηρία. Και έτσι η αγάπη που οδηγεί όντως σταυρικά μέσα σε ένα δρόμο που φτάνει μέχρι τον Γολγοθά, όσο και αν φαίνεται στα μάτια κάποιων μια σταυρωμένη πορεία, αυτή η πορεία έχει πόνο, θέλει ταπείνωση, θέλει υπομονή και επιμονή, αλλά εν τέλει όταν φτάσει κανείς εκεί και συσταυρωθεί, τότε εγκαταλείπει κάθε τι που το συνδέει με την γη και που δεν είναι άλλο από την αμαρτία, από την στροφή στον εαυτό μας, από την αυτάρκειά μας και τον εγωισμό μας, από την άρνηση του άλλου και αδελφού μας, και γινόμεθα ένα με τον αγαπημένο, και τότε είμαστε έτοιμοι να αναστηθούμε μαζί του ψυχήτε και σώματι, γιατί δεν μπορεί παρά η αγάπη
να σφραγίσει την αιωνιότητα, γιατί είναι ακριβώς αιώνια πάντοτε η αγάπη. Να γιατί είναι ο νυμφίος μας εδώ ενώπιόν μας και μαζί μας. Και καλούμεθα να τον αγαπήσουμε μόλι μας την καρδιά. Και βέβαια έρχεται εν το μέσο της νυχτός, λέγει. Και γι' αυτό μας φέρνει η Εκκλησία σήμερα την παραβολή των 10 παρθένων, που ο ίδιος ο Κύριος έδειξε πόσο έτοιμοι πρέπει να είμαστε προκειμένου να μπούμε στον νυμφώνα και να γευθούμε τη χαρά της κοινωνίας μαζί του. Για να μην ολιγορήσουμε, για να μην ξεχαστούμε, για να έχουμε το έλαιον και τις λαμπάδες που είναι οι αρετές και βεβαίως η αγάπη μας, η άσβεστη. Και θα πει κανείς, και πότε έρχεται ο Χριστός? Βεβαίως θα έρθει η ώρα. Είναι αυτή που ιδιαίτερα τούτη την εποχή με τραγικότητα βιώνουν οι άνθρωποι, που βλέπουν πόσο εύκολο είναι κανείς να περάσει αυτή τη γέφυρα της επίγειας ζωής προς την αιωνιότητα. Όμως ας προσέξουμε, γιατί ο Χριστός μας είπε ότι έρχεται και σε κάθε συνάντηση με τον άλλον. Έρχεται όταν μας χτυπάει την πόρτα ο ξένος, όταν μας ζητάει βοήθεια ο αδελφός, όταν έρχεται ο αναγκεμένος και στέκεται ενώπιόν μας. Και τούτη την εποχή όλοι ξέρουμε πλέον ποιοι είναι οι αναγκεμένοι και οι πονεμένοι, ποιοι είναι οι αδελφοί μας που νοσούν, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη για την πανδημία και την αντιμετώπιση της. Όλοι ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλάξουμε τους αδελφούς μας από αυτή την αρρώστια. Ενά λοιπόν που είναι ο Χριστός. Εάν αγαπούμε τον νυμφίο, πρέπει να σταθούμε άξι των αδελφών μας, των συνανθρώπων μας. Πρέπει να σταθούμε παρηγορητικά σε αυτούς που πόνεσαν και πονούν. Πρέπει να σταθούμε κοντά σε αυτούς που δίνουν τη μάχη και τον αγώνα για την πανδημία. Πρέπει να πάρουμε και εμείς κάθε μέτρο προκειμένου να μην κανείς γευθεί τον πόνο της αρρώστιας εξαιτίας μας. Ο νυμφίος μας καλεί να τον αγαπήσουμε έμπρακτα, όχι συναισθηματικά, ούτε απλώς τυπικά, αλλά μέσα από την καρδιά μας. Και τότε τούτη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, που γίνεται μια μοναδική όντως στη ζωή μας εμπειρία και πάλι, θα είναι λυτρωτική και σωτήρια. Γιατί μαζί του συμπορευόμαστε για να φτάσουμε μέχρι εκεί, στο Γολγοθά και στη Σταύρωση, δίνοντάς του ως δώρο τις αμαρτίες μας, έχοντας και εμείς βεβαιότητα ότι θα ακούσουμε αυτό που θα ακούσει ο ληστής, που θα είναι ο πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Και όταν θα έρθει η στιγμή να ζήσουμε την Ανάστασή του για άλλη μια φορά στη ζωή μας, τότε θα είναι μια αληθινή Ανάσταση της ψυχής μας, της καρδιάς μας, ολόκληρης της βιωτής μας. Και θα είναι αυτό το δώρο της Εκκλησίας μας, το δώρο του νυμφίου Χριστού μας. Αμήν.